Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά με την Άκη μου, τι κάνεις? Πολύ καλά. Καλησπέρα στους αγαπημένους μου τηλεθεατές, τηλεθεατάκια. Καλησπέρα σας, εύχομαι να είστε πολύ καλά. Και εγώ εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να περάσετε όμορφα τη εβδομάδα που μας πέρασε. Πιστή εδώ στο ραντεβού μας λοιπόν, κάθε Πέμπτη. Πολλά και πλούσια θέματα τη σημερινή μας εκπομπή, Ντίνα, έτσι. Όπως πάντα. Πολλά και πλούσια θέματα λοιπόν. Και ποιον έχουμε καλεσμένο σήμερα, Ντίνα? Ποιον έχουμε? Έχουμε το Στάθη Ξένο. Το Στάθη Ξένο, λοιπόν, σε λίγο αποκλειστική συνέντευξη του Στάθη Ξένου που αυτή τη χρονιά νομίζω είναι η χρονιά του φέτος. Εννοείται. Γίνεται πανικός, παιδιά, με το Στάθη το Ξένο. Όπου και να πάει. Και όπως και το. Και τα τραγούδια του επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Πες μου ένα που σου αρέσει πολύ. Τα καταραμένα φεγγάρια. Τα καταραμένα φεγγάρια. Ναι. Καψούρικο. Άλλο. Που ξέρεις. Απόψε στην άμμο. Απόψε στην άμμο και αυτό ωραίο. Πονηρό θηλυκό. Πονηρό θηλυκό, αυτό εννοείται. Είστε τρελή, εδώ μας φωνάζουν από πίσω. Είστε τρελή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Είστε τρελή, επειδή το ζήτησε εδώ ο Νικολάκης. Και επιστρέφουμε κοντά σας. Φύγε ξένε ρόζα, δεν θέλω να σε βλέπω. Να είναι θύμα σου, δεν μου το επιτρέπω. Φύγε ξένε ρόζα, γιατί είσαι τρελή. Κι εγώ πηγαίνω με χίλια. Γιατί μου σπάς τα νεύρα απ' τη ζήλια. Τρελή, ψυχρή. Κι εγώ ξενερώνω πολύ. Δεν είναι αγάπη μαζί σου ό,τι περνώ. Για μένα μαρτύριο αργό. Να με ζηλεύεις, να με παιδεύεις, βαρέθηκα. Δεν θέλω άλλο να μείνεις πια εδώ. Το ίδιο έργο να μην το ξαναδώ. Με έχεις κουράσει, περνάω φάση, σε βαρέθηκα. Είσαι τρελή κι εγώ. Γιατί μου σπάς τα νεύρα απ' τη ζήλια. Τρελή, ψυχρή. Είσαι τρελή. Κι εγώ πηγαίνω με χίλια. Γιατί μου σπάς τα νεύρα απ' τη ζήλια. Τρελή, ψυχρή. Κι εγώ ξενερώνω πολύ. Μαζεύτηκαν πολλά. Όμως εσύ δεν το ακούγες καλά. Να υπομένω και να πεθαίνω, βαρέθηκα. Δεν θέλω άλλο να μείνεις πια εδώ. Το ίδιο έργο να μην το ξαναδώ. Με έχεις κουράσει, περνάω φάση, σε βαρέθηκα. Είσαι τρελή κι εγώ πηγαίνω με χίλια. Γιατί μου σπάς τα νεύρα απ' τη ζήλια. Τρελή, ψυχρή. Είσαι τρελή κι εγώ πηγαίνω με χίλια. Γιατί μου σπάς τα νεύρα απ' τη ζήλια. Τρελή, ψυχρή. Κι εγώ ξενερώνω πολύ. Φοβερός. Υπέροχος. Μοναδικός. Το λατρεύω. Λατρεμένος. Πάμε να δούμε λοιπόν και το μέγα χορηγό της εκπομπής μας. Παρακαλώ να πέσει η κάρτα του λοιπόν. Εμπόριο ψυκτών εμφιαλωμένων νερών. Είναι ο φίλος μας ο Ηλιάδης ο πρόδρομος. Βλέπετε το τηλέφωνο του. Μπορείτε λοιπόν από τον κύριο Ηλιάδη να προμηθευτείτε ψύκτες.
ψύκτες νερού, οι οποίοι σας παρέχουν, μπορείτε μάλλον από τον ψύκτη να βγάλετε κρύο νερό, παγωμένο, αλλά και ζεστό νερό για να πιείτε ένα ζεστό ρόφημα και είναι πάρα πολύ οικονομικό. Επίσης να σας πω ότι οι φιάλες είναι μίας χρήσεως, δηλαδή η φιάλη που χρησιμοποιείτε κάθε φορά στον ψύκτη τον οποίο βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, είναι μίας χρήσης και μετά δεν ξαναγεμίζεται, οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι πιο καθαρό, έτσι, πιο περιποιημένο. Λοιπόν, και αφού είδαμε τον μεγάλο μας το χορηγό, θα το ξαναδούμε και σε λίγο, πάμε, Ντίνα μου, να πούμε ότι σήμερα έχουμε επισκεφθήκαμε το θέατρο Φάρος. Ναι. Τη θεατρική ομάδα του Φάρου, η οποία κάνει μια καταπληκτική δουλειά, έχει κάνει μια φοβερή παράσταση. Εγώ, Ντίνα μου, θα το σχέσω τώρα. Ένα θάνατο σε μια κηδεία. 8 του μήνα, 8 Φλεβάρι έχουν πρεμιέρα τα παιδιά. Πάμε να δούμε λοιπόν το θέατρο Φάρος, να δούμε αποκλειστικά πλάνα αλλά και συνέντευξη των ηθοποιών και του σκηνοθέτη της παράστασης και ερχόμαστε σε λιγάκι κοντά σας. Παρακαλώ όλοι να πάρουμε τις θέσεις μας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την τελετή. Σωστά, το περιμένετε και εμένα! Χριστέ μου, ρε, αυτοβρωμάς. Ναι, ίσως είναι λίγο μεγάλο που παρέχω μόνο και πιο πόσο. Αυτοένεια και φίλοι. Για να μην καταλάβω σας είναι εσένα. Ξεκινάμε με ένα από τα αγαπημένα εδάφια του Έντουαρτ από την βίβλο. Όπως το ενεργήτευσε ο βασιλιάς Τζέιμς. Λοιπόν, μα θέλετε να ξέρετε, είχαμε δει μια πρόσωστα. Σ Η εκπομπή Dolce Vita βρίσκεται λοιπόν εδώ, στο θέατρο Φάρος, στη Νέα Μουδανιά, σε μια ανατρεπτική παράσταση που ανεβάζει και φέτος το θέατρο Φάρος. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο σκηνοθέτης παράστασης, ο Σπύρος Αθηναίου, που τον έχω εδώ κοντά μου. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φέτος είπαμε να ασχοληθούμε με αυτό το έργο. Είναι μια, όπως είπες, ανατρεπτική κωμωδία. Είναι γεμάτη ανατροπές και ακριβώς ψάχναμε ένα έργο εδώ για το Φάρο, γιατί σύμφωνα με την ιστορία την οποία έχει και ξέρεις πολύ καλά, θέλαμε να είναι όλοι οι πρωταγωνιστές. Θέλαμε να έχουν όλοι ρόλο, να δείξουν όλοι κάτι που έχουν αυτό μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι. Ναι, ναι, είναι το πιο βασικό νομίζω. Πέρα από το να περνάμε καλά και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, έτσι. Ναι, μα ναι, εννοείται. Σπύρο μου, να σου πω ότι έχω παρακολουθεί τις παραστάσεις του Φάρου εδώ και χρόνια, αλλά νομίζω ότι αυτή η παράσταση έχει κάτι ξεχωριστό. Ναι, έχει κάτι το ξεχωριστό. Είναι νομίζω αυτό το πίσω μας. Ναι. Το κουτί. Το κουτί, αυτό το μαύρο κουτί. Αυτό το μαύρο κουτί ξεγελάει, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, μέσα έχει κομικά μηνύματα, οκ. Okay. Δηλαδή, το κουκούλι αυτή τη στιγμή δείχνει ότι υπάρχει ένας πένθυμος παρονομαστής, αλλά επί της ουσίας πρόκειται για ανατρεπτική κωμωδία. Λοιπόν, καταρχήν από μας πήρω μου, ο τίτλος παράστασης είναι... Ένας θάνατος σε μια κηδεία. Και μπορείς έτσι να μας δώσεις αποκλειστικά για την εκπομπή Dolce Vita λίγο το story της ιστορίας. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρήσει τον εαυτό του συγγραφέα, έχει κάποια πράγματα φυλάει στο κελάρι του, τα οποία δεν τα έχει δείξει σε κανέναν ακόμα για τους δικούς του λόγους, ο οποίος συμπτωματικά έχει χάσει και τον πατέρα του τώρα. Γύρω από αυτόν υπάρχουν κάποιοι άλλοι πλανήτες οι οποίοι έρχονται σιγά σιγά για την κηδεία. Μαζεύεται κόσμος για την κηδεία. Εμείς δείχνουμε το πώς μπορεί μια κηδεία να διαλυθεί τελείως όταν κανένας δεν έχει στο μυαλό του ότι έχει πεθάνει κάποιος, αλλά έχει τα προσωπικά του προβλήματα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Και θα κινήσει και την περιέργεια του κόσμου να έρθει να το δει. Σίγουρα. Είναι η μοναδική περίπτωση κηδείας που περνάμε καλά. Περνάμε καλά. Και να πούμε ότι είναι μια καταπληκτική ομάδα τα παιδιά εδώ που είναι. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τα παιδιά. Να πούμε ότι δουλεύουν τα παιδιά αφιλοκερδώς, δεν πληρώνονται, έτσι. Βέβαια, βέβαια, δεν πληρώνονται. Δεν πληρώνονται καθόλου. Το κάνουμε μεράκι, το κάνουμε χαρά. Εγώ να σε ευχαριστώ πολύ και δεν έχω πάρει να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρεμιέρα θα είμαστε σίγουρα εδώ για να καλύψουμε το γεγονός που την προβλέπεις για... Στις 8 Φεβρουαρίου, Παρασκευή, σας περιμένουμε. 8 Φεβρουαρίου, έχει βγει και ημερομηνία. 8 Φεβρουαρίου, λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, λατρεμένα μου τηλεθεατές και 8 Φεβρουαρίου εδώ, στο Μουδένα, στο Θέατρο Φάρος. Νομίζω ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι πολύ οικονομική, προσιτή για όλους, έτσι. Εδώ, Μουδένα, λοιπόν, Θέατρο Φάρος. Πάμε να δούμε τα παιδιά. Έχω λοιπόν τη χαρά μου να έχω εδώ κοντά μου μαζί όλους τους τελεστές της παράστασης «Ένας θάνατος σε μια κηδεία». Καλησπέρα, είσαι η... Η Γιώτα. Η Γιώτα και υποδίεσαι την... Και υποδίω με τη φίλη της οικογένειας και σαν επάγγελμα... Και τι χόμπι έχεις. Ναι, θα σου το πω. Είμαι συλλέκτρια και κριτικός ερμηνευτής. Αλήθεια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδεσιμότατος καμάς. Εσύ με έχεις εντυπωσιάσει πολύ να το ξέρεις. Το χόμπι μου, το πλέξιμο. Το πλέξιμο. Το ονομάσω το μου είπες. Αντώνης. Αντώνης. Λοιπόν, καλησπέρα και σε σένα. Χαίρετε.
Εσένα θυμάμαι από την περσινή παράσταση που είχες ένα πάρα πολύ μεγάλο κόλο. Σε θυμάμαι, είχες πάρα πολύ πλάκα. Το όνομά σου, πες μου. Μίνα. Μίνα Χάρικα. Τι ρόλο έχεις? Λοιπόν, εγώ είμαι η Βικτόρια, η αδερφή της Χίρας Ελισάβετ. Είμαι γιατρός, παύλα ο Θεός. Και χόμπι τι έχουμε? Είμαι ο Θεός. Α, ο Θεός. Έχουμε φύγει, λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι... Πήγαμε το καρατσάκι. Ναι, βέβαια. Είμαι η Θεία Φρόσο και είμαι η αδερφή του νεκρού. Η αδερφή του νεκρού. Η αδερφή του νεκρού. Το καρατσάκι, γιατί βρίσκεσαι, θα μας το αποκαλύψεις? Ναι, μα δεν φαίνεται, είμαι ανάπηρη. Είσαι ανάπηρη στην παράσταση όλη, έτσι. το όνομά σου? Μαρία. Μάλιστα, χάρηκα πάρα πολύ, μαράκι μου. Και να περάσω, παιδιά, δεν υπάρχουν συστάσεις. Έτσι νομίζω κι εγώ. Συμπεθέρα. Έλα, Συμπεθέρα. Για πώς μου, Συμπεθέρα, τι ρόλο έχεις εσύ, αγάπη μου? Εγώ είμαι η κόρη της Κλέουσας, είμαι συγγραφέας και χόμπι μου είναι το σιουζίτσου. Το σιουζίτσου. Μάλιστα. Κθαμβωτική. Ελισάβετ, αγαπημένη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι ποδίες εσύ? Εγώ είμαι η Χίρα. Η Χίρα, εσύ είσαι... Εσύ και το Μαργαριτάρι. Και η Πλερέζα και όλα αυτά. Βεβαίως, και το χόμπι μου είναι η τάξη του σπιτιού, η επίβλεψη της τάξης του σπιτιού. Και επίσης δεν έχω καθόλου καλές σχέσεις με την ύφη μου, διότι δεν είναι αρκετά ικανή και καλή για τον γιο μου. Ο οποίος γιος σου είναι ο... Ο Δημήτρης. Α, πάμε καπάκι, έτσι. Γεια σου, ρε Δημήτρη, τι κάνεις? Καλησπέρα. Εσύ χρόνια εδώ στο θέατρο. Αρκετά, ναι. Να το πούμε. Πλέον αρκετά, ναι. Εγώ είμαι ο Τριαντάφυλλος, είμαι ο γιος της οικογένειας, γιος της Έλσας, αδερφός της Κατερίνας, κηδεύω τον παπά μου, θέλω να γίνω συγγραφέας και... Χόμπι. Χόμπι. Εμένα μου αρέσει να μαζεύω κουταλάκια του καφέ. Να μαζεύεις κουταλάκια του καφέ. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Και περνάμε στη φίλη μου την... Μαρία. Γεια σου, ρε Μαράκη, τι κάνεις? Καλά. Για πες μου, τι ρόλο παίζεις εδώ στην παράσταση? Είμαι η γυναίκα του Τριαντάφυλλου. Α, είσαι γυναίκα. Παιδιά, πάμε καπάκι, σέρι, ωραία. Και τι χόμπι έχεις εδώ? Καθαριότητα. Καθαριότητα. Τσιρίζεις, φωνάζεις, κλαις, ίδια είσαι? Όχι, είμαι ήρεμος χαρακτήρας, φροντίζω το σύζυγο, τον προσέχω. Είσαι λίγο ζαμάν φού, να το πούμε έτσι. Όχι ακριβώς, αλλά θα δεις. Μάλιστα. Και να περάσουμε και στο Συμπέθερο. Πού είσαι, Συμπέθερο, τι κάνεις? Έλα. Ήδη στα φυλακιά. Είναι τα τηλεοπτικά αυτά. Τι κάνεις? Ωραιότατα, εσύ. Ήταν το μόνο πράγμα που δεν περίμενα να σε δω εδώ. Λοιπόν. Πού το έχω να σου πούμε, αλήθεια. Πες μου καταρχήν τι ρόλο κάνεις. Ο χαρακτήρας που οδεύομαι είναι ένας φοιτητής φαρμακευτικής. Βασικά είναι ο αδερφός της Μάρθας. Ναι. Ξάδερφος οικογένειας. Και το χόμπι μου είναι η παρασκευή ναρκωτικών και η διακίνηση ναρκωτικών. Παρσιωγών ναρκωτικών. Με ντράκ δηλαδή να ασχολείσαι. Έτσι. Μάλιστα. Να περάσω στον αγαπημένο μου το φίλο τον Λάμπρο. Λάμπρο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Όλα καλά. Μια χαρά. Λάμπρο, εσύ νομίζω, όπως είδαμε και στα πλάνα, υποδίδεις ένα ρόλο έντονο. Έντονο. Πολύ έντονο. Πολύ έντονο. Νομίζω πως είμαι αυτός που φέρνει την καταστροφή σε όλη την κηδεία. Δηλαδή, θες λίγο να μου το εξηγήσεις αυτό? Καταρχήν είμαι ο Παύλος, δικηγόρος, μετρημένος και πολύ σοβαρός. Δικηγόρος του Θανόντος. Δικηγόρος είμαι, το επάγγελμά μου. Α, το επάγγελμά σου. Και είμαι ο αραβωνιαστικός της Μάρθας, της ξαδέρφης της οικογένειας και αδερφή του Γιάννη. Φοβάμαι πάρα πολύ την πεθερά μου εγώ, έχω τέτοιο άγχος. Δεν είσαι και μόνος. Έτσι. Και με το που θα την αντικρίσω στην κηδεία είναι το μόνο μου άγχος. Αυτό. Μάλιστα. Και ναι. Χόμπι έχεις? Έχω. Πώς δεν έχω. Παίρνω χάπια εγώ πολλά. Είναι το και χόμπι εσύ. Μου αυτό. Στα ναρκωτικά κι εσύ δηλαδή. Πέφτω στα σκληρά, κουμπώνομαι. Καταλάβω το παίρνω, ναι. Αγαπημένοι φίλοι και εδώ. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις, καλή μου? Καλά, εσύ? Κι εγώ καλά είμαι. Για πες μου. Τι ρόλο υποδίεσαι φέτος? Κάνω τη Μάρθα, την αδερφή του Γιάννη και ανιψιά του νεκρού και αραβωνιαστική του Παύλου. Ναι. Τρέχω και δεν φτάνω. Τρέχω και δεν φτάνω. Εγώ προσπαθώ λίγο να σώσω την κατάσταση. Τι χόμπι δεν ξέρω ακόμη να σου πω. Θα το δείτε στην παράσταση. Μας κρατάς αγωνία τώρα. Έχω δύο και δεν ξέρω ποιο θα είναι. Έλα, δώσε το ένα, δώσε το ένα. Κάνω extreme sports και τέτοια. Extreme sports. Bungee jump. Άλλο ένα πρόσωπο έκπληξη στη φετινή παράσταση. Καλησπέρα. Τον πριβέτσι, για παγκρίζει και πλόχαρα σγαβάρι. Το παιδί δεν μιλάει. Για παγκρίτσικη πλόχαρα. Он перегочи комбо. Θα του δώσω εγώ. Για πες μου, ρε αγάπη μου.
Τι κάνεις εσύ εδώ φέτος? Δεν μιλάει, δεν δίνει δηλώσεις. Γιάννη, για παγκρίτσικη είναι χαρόζο ραζγαβάριο. Δεν δίνει δηλώσεις. Γιάννη, μαγκούβα μου αμπισνίτη. Είναι από αλλού. Θα μιλήσω. Έλα, αφού δεν μιλάει ο Δαβίδ. Φραστήκε με Γιάννη Μαγκούβα. Να πούμε πρώτα το παιδί τι είναι και μετά λέμε. Λοιπόν, να πούμε ο Δαβίδ, τι ρόλο παίζει ο Δαβίδ. Είναι ο βοηθός σκηνοθέτη. Α, εσύ θα το πει πάλι. Ναι. Και είναι το second κοράκι. Σε πρέπει να γουστάρεις τηλεόραση πολύ τώρα, θα πεις και τα δικά σου, για πες και... Όχι, είναι το second κοράκι, είναι ο δεύτερος μετά από μένα. Εσύ είσαι το πρώτο κοράκι. Εγώ είμαι το πρώτο κοράκι. Τι διαφορά έχει το πρώτο από το δεύτερο κοράκι? Ότι αυτός με ακολουθεί. Α, μάλιστα. Και επίσης είμαι ο γιος της Γιώτας και θεωρητικά ωραίος παράστασης. Ναι. Μήπως ξέρεις και τι χόμπι έχει ο Δαβίδ? Ξέρω εγώ, να ράζεις την καρέκλα. Μπορεί. Μπορεί. Εγώ σαν χόμπι, τι να πω, να με κυνηγάει η μάνα μου, ίσως. Πολύ πιθανό, έτσι, τέτοιο παιδί που είσαι. Λοιπόν, καλησπέρα και σε σένα, γλυκιά μου. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσείς? Πάρα πολύ καλά, γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Γεια σας όλη την παρέα και στο παιδί που τραβάει κάμερα. Και στους τηλεθεατές. Ναι, και γεια σας τηλεθεατές. Για πες μας, φέτος τι ρόλο έχεις εδώ? Εγώ φέτος κάνω την Άσπα, που είναι η υποχόνδρια φίλη του Τριαντάφυλλου. Και τώρα, πάρε το λίγο, γιατί μπορεί να έχει λίγο μικρόβια το μικροφωνάκι, οπότε πρέπει να κρατήσουμε μια απόσταση. Το χόμπι μου είναι να παίζω μπίνγκο με τις δύο μου θείες, την Κίτσα και τη Λίτσα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σου πω ότι και η Κίτσα λέω τη γάτα μου. Αλήθεια? Ναι. Να τη σκεφτεί τον μπίνγκο, μπορεί να τη αρέσει να παίζει μόλι μαζί. Γιατί όχι, θα τη φέρω. Αυτά και. Και καληνύχτα. Λοιπόν, για να περάσω εδώ σε ένα καινούριο φίλο που δεν το ξέρω, γεια σου φίλε μου, είσαι ο. Ο Κωστής είμαι. Γεια σου, Κωστή μου, λοιπόν. Στην παράσταση μου ο Μιχάλης. Στην παράσταση ο Μιχάλης. Και υποδίεσαι. Το Μιχάλη. Ο οποίος Μιχάλης είναι. Βασικά, εγώ δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με την υπόλοιπη κηδεία. Απλά είχα μια νύχτα πάθους με τη Μάρθα που στιγμάτισε τις ζωές μας. Λύστε μου λίγο ποια είναι η Μάρθα. Το κόρι της. Η γερακίνα μπίτς, ναι. Στιγμάτισε τις ζωές μας εκείνη η νύχτα. Η Μάρθα όμως δεν θέλει να το παραδεχτεί. Και εσύ ήρθες στην κηδεία για να την πάρεις. Εγώ ήρθα για να την πείσω. Σε έχω πιάσει καλύτερα. Τι ζω. Τι χόμπι έχεις εσύ? Εγώ όταν έχω ελεύθερο χρόνο χαζεύω φωτογραφίες της Μάρθας στο Facebook, κατά βάση. Μόνο φωτογραφίες της Μάρθας ή γενικότερα πόρνο site στο Facebook? Όχι, πόρνο site στο Facebook όχι. Ποτέ. Όχι, ποτέ. Έτσι. Εγώ είμαι πιστός. Και να περάσω εδώ σε έναν άνθρωπο τον οποίο το θέλω προσωπική μου προστασία. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά. Εργάζεσαι αυτή τη στιγμή? Όχι. Θες να σε πάρω μαζί μου να μην προσέχεις τα γυρίσματα? Ναι, γιατί όχι. Χωρίς πλάκα τώρα. Ναι, μέσα δεν έχω πρόβλημα. Για πες μου εδώ για το ρόλο σου. Βασικά είμαι ο Βαγγέλης. Ναι. Στο ρόλο δεν είμαι ο Βαγγέλης, είμαι ο Μινάς. Είσαι ο Μινάς, ναι. Ναι. Τώρα η θέση μου μέσα στο έργο... θα έλεγα είναι θέση κλειδί, σωστά, όπως και πέρσι. Κέρδισα τις εντυπώσεις στο τελευταίο λεπτό, ξέρεις, στα πέναλτι. Το θυμάμαι. Μπράβο. Οπότε απλά θα ζητήσω από τον κόσμο, όποιος θέλει να δει τι κάνω, να έρθει να το δει. Χόμπι έχεις? Γουστάρω τα πάρτι. Τα πάρτι? Ναι, τρελαίνομαι. Τα πολλά πάρτι? Ό,τι να είναι. Τα πάρτι με ούζα, ας πούμε. Και με ούζα και με κρασιά και με... Αυτό είναι, παιδιά, μια ωραία ομάδα, μια ωραία παράσταση, πραγματικά. Που με έχει εντυπωσιάσει πολύ και περιμένω πώς και πώς να γίνει η πρεμιέρα για να έρθω και εγώ να τη δω. Και φυσικά να έρθετε και εσείς, γιατί πρέπει να στηρίζουμε την αγορά. Πρέπει να στηρίζουμε λοιπόν τα τοπικά δρόμενα. Εδώ λοιπόν, Θέατρο Φάρος, 8 Φεβρουαρίου είναι η πρεμιέρα. Το εισιτήριο είναι πάρα πολύ οικονομικό, είναι λιγότερο από 10 ευρώ. Μπορεί να έρθει ο καθένας και να απολαύσει την παράσταση. Πάμε λοιπόν πίσω στο στούντιο. Η
Beatles Evita λοιπόν βρίσκεται εδώ στο πιο hot spot σημείο των νέων μηδανιών. Ακριβώς δίπλα στην Alpha Bank, στο Αρτοπολείο, δίπλα ακριβώς λοιπόν στην Alpha Bank. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλους τους τύπους ψωνιού, χειροποίητα, αρτοσκευάσματα και βουτήματα, παραδοσιακό τσουρέκι κάθε μέρα, φρέσκο τσουρέκι κάθε μέρα, όλα τα είδη ροφημάτων στο χέρι, δηλαδή καφέδες, τσάι, χυμούς, αναψυκτικά, όλα με ένα ευρώ, πίτσα και κρύα σάντουιτς. Όλα φυσικά με αγνά υλικά, φρεσκοφτιαγμένα λοιπόν κάθε μέρα. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι στο Αρτοπολείο αναλαμβάνουν και μνημόσυνα. Αυτό είναι το Αρτοπολείο στο 1-0-9. Θα δούμε και πλανάκι από το Αρτοπολείο που βρίσκεται το κεντρικό του κύριου Άκη στην παραλία Διονυσίου. Λοιπόν, το Αρτοπολείο εδώ βρίσκεται τζαβούρα με λιγμών γωνία, δίπλα ακριβώς στην Alpha Bank. Αλλά ο φούρνος και το εργαστήριο που παράγονται όλα βρίσκονται στην παραλία Διονυσίου. Υπεύθυνος λοιπόν είναι ο φίλος μου Άκης ο Κουλουγουσίδης. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πλάνα μας. Βούρα 17 λοιπόν εδώ στο Nick Colt, όπως είδατε λοιπόν στα πλάνα, βρισκόμαστε σε ένα καταπληκτικό χρυσοχοείο, ένα μοναδικό κοσμοτοπολείο εδώ στο 9-9, ένας χώρος πραγματικά πολύ πολύ όμορφος, υπάρχουν κοσμήματα σε ασήμι και σε χρυσό, έτσι, αν ναι, λάθος. Ναι, ναι. Σε πολύ πρόσιτες τιμές για εσάς φυσικά, να πούμε ότι οι τιμές έχουν προσαρμοστεί τώρα λόγω της κρίσης. Εννοείται αυτό, ναι, ναι. Να βοηθήσουμε και τον κόσμο να μπορέσει να πάρει ένα δωράκι, κάτι της. Να πούμε ότι βέβαια εδώ μπορεί να έρθει και ο άλλος, αν έχει κάποια επισκευή να κάνει, ναι. Εάν δηλαδή του κοπεί κάποια αλυσίδα, εάν του χαλάσει ένα κόσμημα, μπορεί να έρθει εδώ και να το επισκευάσει. Ναι, ναι, ο Νίκος έχει πίσω εργαστήριο, μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε, να κολλήσει, να μυθεί. Επισκευάζεται άμεσα λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθέτες, όσοι όπως σας έχετε κοσμήματα, τα οποία δεν τα χρειάζεστε και τα οποία είναι περιτά σε εσάς, μπορείτε να έρθετε εδώ στον Νίκο και να τα δώσετε, να τα πουλήσετε ή αλλιώς να τα επισκευάσετε και να τα ξαναφορέσετε καινούργια, έτσι δεν είναι? Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ στο μαγαζί μπορούμε να βρούμε κοσμήματα από ασήμι και κοσμήματα από χρυσό 14 καρατίων και 18, έτσι. Ναι, ναι, μπορούμε να βρούμε ασημένια, λευκόχρυσα, χρυσά, οτιδήποτε θέλετε. Να πούμε ότι μπορούμε να βρούμε και βέρες, φαντάζομαι. Ναι, ναι, για όποιος θέλει να ραβωνιαστεί, να παντρευτεί, οτιδήποτε. Όπως και για βάφτιση, τα βρούμε. Ναι, ναι, τα πάντα. Ναι, για μωράκια. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και πολύ επώνυμα ρολόγια. Έχουμε την αντιπροσωπεία, την Dolce & Gabbana. Ναι, έχουμε την Viceroy, έχουμε την από τα Όζου, ναι. Έχουμε τη Vinca. Vinca είναι ιταλικά πολύ καλά ρολόγια, ναι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι εποχής και φεύγουν και μέχρι, ναι, και τώρα, μέχρι και φεύγουν, σήμερα. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ γνωστά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τη Φιλέο για τη φιλοξενία. Και η Dolce Vita λοιπόν σας προτείνει το ένα, το μοναδικό hot spot των ενωμιδανιών. Οποιοσδήποτε λοιπόν θέλει κόσμο, δεν έχει παρά να έρθει εδώ. Στο φίλο μου τον Νίκο, στον Νίκο Κόλτ. Ντολτσεβιτάρουμε λοιπόν και ντολτσεβιτάρουμε πού αλλού, εδώ στο κατάστημα Κατερίνα στα 9-9. Χρυσοστόμου μπαίνει 4 λοιπόν και όπως είδατε στα πλάνα, εδώ μπορείτε να βρείτε πόνιμα καλλιτικά, μπορείτε να βρείτε πόνιμες κολόνιες, μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε αφορά τα μαλλιά, ξέρω, κλάμε, τρέσεις, αυτά τα ξέρετε καλύτερα. Αλλά και να πούμε ότι εδώ η φίλη μου η Εύη μπορεί να σας περιποιηθεί, τα νύχια με χτιστά νύχια ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε εσείς, τζέλα, ακριλικά, τα ξέρετε σε γυναίκες καλύτερα από μένα. Μανικιούρ, παιδικιούρ λοιπόν, αποτρίχωση. Αλλά και να πούμε ότι εδώ η φίλη μου η Εύη επιμελείται το μακιγιάζ το δικό μου, αλλά και τη Ζητένα, να την ευχαριστήσουμε πολύ.
Τσεβιτάρουμε λοιπόν και βρισκόμαστε εδώ στο φωτοχώρο Εθνικής Αντιστάσεως 34 στον αγαπημένο μου φίλο τον Σάβα. Σάβα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι μου κάνεις, αγόρι μου? Πολύ καλά είμαι εσύ? Καλά, βρίσκομαι εδώ στο χώρο σου και μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί, γιατί καλύπτεις τα πάντα. Αναλαμβάνεις φωτογράφηση, αλλά και βιντεοσκόπηση γάμου και βαφτίσεων, σωστά? Σωστά, πολύ σωστά, ναι, βεβαίως. Και κάθε είδους εκδηλώσεις. Και κάθε είδους εκδηλώσεις. Βεβαίως, και βαφτίσεις και διάφορες εκδηλώσεις, όπως πώς έχει, ας πούμε, να κάνουμε χορούς, χορεσπυρίδες ή φωτογραφίσεις μόδας. Α, ναι, έχεις και τέτοια. Βεβαίως. Ορίστε λοιπόν τι υπάρχει σαν εμβολιά και δεν το ξέρουμε. Hot spot λοιπόν της εβδομάδας, εδώ το κατάστημα Φωτοχώρος. Εδώ μπορείτε να προμηθευτείτε επίσης ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές αλλά και επαγγελματικές για τους λάτρους. Έτσι. Βεβαίως, ναι. Σε πολύ προσιτές. Αν είναι ψαγμένος, μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς και μπορούμε να τον κατατοπίσουμε και να τον ταρτίσουμε πάνω στο θέμα. Και να πούμε βέβαια ότι έχεις και πολύ προσιτές τιμές ανάλογα και με την κρίση τώρα. Έχεις προσαρμόσει τις τιμές. Με την εποχή προσπαθούμε και εμείς να συμβαδίσουμε με τις τιμές, με τις ανάγκες των καιρών. Βασικότερα και του κόσμου. Να πούμε, Σάβα μου, όμως, ότι δεν μπορεί κάποιος να βγάλει και φωτογραφίες για ταυτότητα, για δίπλωμα, έτσι. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία, μπορούμε να το καλύψουμε. Οποτεδήποτε. Από το μηδέν μέχρι το τέρμα. Φωτοχώρος, λοιπόν, εδώ. Εθνικής Αντιστάσεως 34. Dolce Vita, hot spot της εβδομάδας, εδώ. If it wasn't for this and wasn't for that, it could be a better world, yeah. If it wasn't for this and wasn't for that, it could be a better world, yeah. If it wasn't for this. Εθνικής Αντίστασης 29, λοιπόν, εδώ στο The Big One μπορείτε να βρείτε λαχταριστά hot dog, λαχταριστά, hamburger και cheeseburger, μόνο με ένα ευρώ. Εδώ λοιπόν μπορείτε να βρείτε και λαχταριστό σουβλάκι σε σάντουιτς, εκτός από λουκάνικο, αλλά και hamburger και cheeseburger, μπιφτέκι. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε και πολύ νόστιμο σουβλάκι εδώ, μόνο με ένα ευρώ. Αλλά μπορείτε και να πιείτε αναψυκτικά όπως Pepsi, Fanta, έχει νομίζω όλα τα αναψυκτικά εδώ ο φίλος μου ο Δήμος, με ένα ευρώ και να ξαναγεμίσετε το ποτήρι σας με ένα ευρώ, να πιείτε όσο εσείς θέλετε. Επίσης, ροφήματα, καφέδες, εσπρέσο, φραπέ, όλα τα είδη των καφέ, μόνο με ένα ευρώ. Και δώρο ένα μπουκαλάκι νερό. Που αλλού εδώ, στο The Big One.